Ξεκίνησε εδώ ο διαιτητής στην έναρξη του 17ου. Και οι δύο παλαιστικοί σκληροί παίχτες. Σερβές από MMA. Μεγάλη εμπειρία, ο Βλάτης μεγάλη εμπειρία στην Καραδίνα του Κοίτσου. Πάρα πολλούς αγώνες, Ελλάδα και εξωτερικό. Γενικά τα πρώτα λεπτά είναι θεωρώ πιο πολύ αναγνωριστικά ανάμεσα στους δύο αντιπάλους, έτσι δεν είναι? Έτσι είναι και οι δύο αθλητές έχουν τώρα καλό παλαιστικό background. Θα κυνηγήσουν και οι δύο το takedown. Βλέπουμε κάποια arm drag, κάποιες αλλαγές. Νομίζω ναι και εγώ ότι δεν τον έχω δει να παλεύει στην επαγγελματική σκηνή. Ναι, ούτε επαγγελματικά, ναι, σίγουρα. Αλλά ο κύριος Πολατίδης μάλλον κάτι θα είδε από τους αθλητές, γιατί τους έβαλε να ανοίξουν τη main κάρτα, σημαίνει ότι είναι πεινασμένοι για να βγάλουν καλό αποτέλεσμα, είναι πεινασμένοι για να πάρουν κάποιο submission και αυτό φαίνεται, δεν σταματάνε καθόλου. Από το arm drag προσπαθούν να ελέγξουν τον αντίπαλό τους, προσπαθούν να κάνουν κάτι. Αλλά όπως είπαμε, τα πρώτα λεπτά είναι οριστικά. Μετά το πρώτο δίλεπτο ξεκινάει η δράση. Μπήκε τώρα σε ένα ωραίο γκυλοτίνα. Αλλά την άφησε. Πιστεύω θα κρίνει μεγάλο μέρος του παιχνιδιού ποιος θα καταφέρει να πάρει το takedown. Γιατί είναι και οι δύο παίχτες που είναι από πάνω, πολύ πίεση. Έχουν περάσει ήδη τα πρώτα δύο λεπτά του αγώνα. Ωραία απόπειρα για single leg. Ωραίο arm drag. Δεν του βγήκε. Προσπαθεί ο Βλάσης, παίρνει το κέντρο. Συνέχεια πιέζει. Βέβαια στα τρία πρώτα λεπτά του αγώνα. Η δράση μέχρι στιγμής είναι στα πόδια. Είναι όρθιοι οι αθλητές. Ένα άτομο που έχω βλάσει. Ελευθερώνει τους αθλητές. Έξι λεπτά. Πολύ όμορφη ατμόσφαιρα στα Χανιά στην Κρήτη. Πρώτο event σαπνίσιο της Μεθός Αθήνας. Ενώ έτσι να γίνει στη Λαμία, αλλά σε κάποιο νησί. Πρώτη φορά βλέπουμε και παρόλα αυτά πάρα πολύ χρόνος. Ναι, στηρίζουμε πάρα πολύ το Brazilian Jiu-Jitsu εδώ στα Χανιά. Θεωρώ ότι σε αριθμό, πληθυσμό πόλης μάλλον με σχολές, είμαστε πάρα πολύ. Δηλαδή, να σου δώσω καταλάβεις, εδώ στην Κρήτη είναι το Studio Flow, είναι η Greece Barakrit, είναι η Atos Jiu-Jitsu, που η κάθε μια σχολή έχει από 30-40 αθλητές. Και έχουν ξεκινήσει και κάνουν την εμφάνισή τους και άλλοι αθλητές, βέβαια, σιγά-σιγά. Γενικά το Jiu-Jitsu στην Κρήτη είναι πολύ μεγάλο.
Ναι, και γι' αυτό και το ζήτησε ο Πλατίδης να κατέβει και εδώ. Βέβαια, θα ήταν λίγο καλύτερα να είχε έρθει λίγο πιο καλοκαίρι. Ίσως αυτό. Συνεχίζουν οι αθλητές, προσπαθούν και οι δύο για το takedown. Βλάσεις απόπειρα για single leg, ξερδές, σωστή άμυνα. Συνέχισε. Μην τη χάσεις την κορμή επαφή, μπράβο. Συνέχισε. Πιέζει ο Βλάσεις συνέχεια, σπρούλα από σερδέ. Και πάλι στα πόδια ο αγώνας. Όπως βλέπω τον αγώνα θα πάμε μάλλον για θα κρυθεί στους πόντους στο δεύτερο πεντάλεπτο. Κανείς από τους δύο αθλητές δεν θέλει να παίξει από bottom, θέλουν και οι δύο να παίξουν on top. Α, τώρα ένα ωραίο guard pulling από τον Βλάση. Προσπαθεί να δέσει μια κιμούρα. Αλλά και ο αντίπαλος έχει δέσει αντίστοιχα τα χέρια του πίσω από την πλάτη, οπότε... Μπράβο, φτιάξε τον knockdown σου, πολύ καλά. Ελευθέρωσε, απειλή ο Βλάσης, άμα πάρει τη γωνία. Το απλώνεις, ωραία. Ελευθερώθηκε το αυτό. Ξαναμπαίνει, προσπαθούμε την κιμούρα, έχει πάρει τη γωνία. Έχει ανοίξει πάρα πολύ τη χέρια του αντίπαλος, έχει ανοίξει τη γωνία και του σταματάει τώρα για να τους παίζει στο κέντρο, είναι σχεδόν έξω το ταπί. Cross face, half guard. Και πάμε στο κέντρο του ταπιού να δούμε τι γίνεται. Έχει και το lockdown, να δούμε τώρα πώς θα το δουλέψει. Και πάλι στα πόδια. Πρέπει να μείνει 2 λεπτά ακόμα, 2 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Ένα πάλι, ένα pull guard από τον Βλάση. Σερδές προσπαθεί να φάει το χρόνο για να πάει το παιχνίδι στην παράταση από το βλέπω. Βλέπω ότι έχει το top game γενικά. Ο Βλάσης από την άλλη πιο επιθετικός. Έχει δέσει το overhook στα προσπάθεια για το τρίγωνο. Ένα μισή λεπτό ακόμα. Πάλι με κιμούρα attempt. Πάλι κιμούρα. Αλλά και πάλι ο Σερδές έχει δέσει από κάτω τα χέρια του και έτσι αμήνεται. Στον χρόνο που απομένει δύσκολο να δούμε κάποιες αμύσεις. Βλέπουμε εδώ ένα armlock. Αλλά είναι πολύ, πολύ σίγουρος ο Σερδές ότι θα γλιστρήσει. Κυνηγάει ο Βλάσης, προσπαθεί. 40 δευτερόλεπτα για το τέλος. Ένα ωραίο πέρασμα, δυστυχώς δεν μετράει όπως σαν πόντος. Έχει δεμένο ένα κιμούρα το οποίο γλιστράει. Δεν ανησυχεί καθόλου το Σερδέν. Βλέπουμε, θα καταφέρει να τελειώσει το μάτσο Βλάσης. Έχει πάρα πολύ καλή γωνία. Λέει τεντωμένο το χέρι του. Έχουν μείνει λίγα δευτερόλεπτα, όχι. Και φεύγει ο Σερδές. 10 δευτερόλεπτα. 7. Πάνε για ξεκούραση οι δύο αθλητές.
ένα λεπτό μέχρι να μπούμε στο επόμενο πεντάλεπτο με κανονισμούς και με βαθμούς. Και οι δύο αθλητές πολύ δρομένοι, θα γλιστράνε αυτή τη στιγμή. Είναι αδύνατο να εδραιώσει κάποιο grip πάνω στον αντίπαλό σου. Είναι και το νόγκι που η φύση του κάνει το άθλημα λίγο πιο δύσκολο στο να ελέγξει τον αντίπαλο. Βλάσεις λογικά θα επιχειρήσει κάποιο pull guard, πιστεύω. Ένα ωραίο single μουρα trap πάλι. Και τώρα θα του δώσει single leg. Είσαι target half. Ελευθερώνει το σερθές. Για να δούμε. Ένα βαντάζ να έβασε εδώ ο διαιτητής, τίποτα. Πάλι στα πόδια ο αγώνας. Όποιος αθλητής θέλει μπορεί να συζητήσει συμβουλές από τον Γιώργο Καρμύρη για το που να βγει μετά, που να έχει ένα γεύμα στην πόλη των Χανίων, ένα καφέ. Οι συμβουλές του TripAdvisor πραγματικά. Πάμε για κάποιο ρικόβερ. Αναλλαγές. Ωραία scramble, καταλήγουν στη half guard. Και πάλι βλέπω κάποιο Κιμούρα θέλει να... Στα τρία λεπτά δεν έχει πάρει κανείς αθλητής κανένα πόντο, είναι στο 0-0 και οι δύο αθλητές. Έχει γίνει πιο άλλο το παιχνίδι. Σημαδιακόπωσης και από τους δύο. Ένα ωραίο ατέμπ για πέρασμα, θα το πάρει, δεν νεδρώνει, όχι, δεν καταφέρνει να τον κρατάει. Φεύγει από την κάρτα, αλλά δεν καταφέρνει να πάρει ένα πέρασμα, να τον καθυλώσει. Πάλι προσπαθεί, θα πάει για κάποια Κιμούρα από τα πάλι ο Βλάσης. Τα χέρια του είναι ήδη δεμένα όμως του Σερδέ. Ξεκινάει να περνάει ο Σερδές, θα καταφέρει. Ναι, περνάει στην... Όχι. Τώρα αν τον καταφέρει και βάλει τα... Ελέγχει τη θέση. Δεν την ελέγχει καθόλου, φαίνεται, γυρίζει ότι ο αθλητής γυρίζει συνέχεια και έχει γυρίσει χελώνα και ρεσετάρε το αγώνας και πάμε στα πόδια πάλι. 2 λεπτά για την παράταση. Μάτς, σκαλίστε, έχουν πάρει τις ανάσεις τώρα τους αθλητές. Ίσως δούμε τώρα κάτι καλό. Νομίζω με ένα και 40 θα πιέσουν και οι δύο πάρα πολύ. Θέλουν και οι δύο από τον πόντο πάρα πολύ. Ίσως κάποιο take down, ίσως κάποιο πέρασμα. Μια του Βλάση. Ένα pull guard. Ζητάει το pull guard, το αθλητή. Ο Σερδές δεν δείχνει διαθυμμένος να συνεχίσει το παιχνίδι στο έδαφος. Θέλει να το πάει στο δεύτερο τρίλεπτο, στο τεχνικό θάνατο, ίσως. Στη δεύτερη παράταση. Έχουν ξεκουραστεί οι αθλητές αρκετά, έχουν κρυώσει, προσπαθούν λίγο να ξαναβγούν λίγο τις ανάσεις τους. Το τεχνικό πρόβλημα αυτό μας κράτησε αρκετά, τους κράτησε αρκετά έξω. Οπότε έχουν πάρει... 50 δευτερόλεπτα ακόμα. Ο Βλάς συνεχίζει να παίρνει το κέντρο. Σερδές. Άμυνες, προσπαθεί να περάσει ίσως για το golden score ή στην πρώτη ευκαιρία να πάρει κάποιο take down. Πάμε ξανά, Παναγιώτη. 20 δευτερόλεπτα για τη λήξη.
Σιντιλέγκα από το Βλάση, άμυνα από Σερδέ. Απειλεί με κάποια Αρμίν. Αρμίν Γκίλωτιν, ναι. 10 δευτερόλεπτα. Τέλος και της δεύτερης και της παράτασης. Της παράτασης του 5 λεπτών. Μπαίνουμε τώρα στον ξαφνικό θάνατο. Τα 3 λεπτά, ο πρώτος που θα σκοράρει οποιοδήποτε πόντο τελειώνει το μάτς. Ενδιαφέρον θα έχει να δούμε ποια στρατηγική θα υπερισχύσει. Σερδέ σίγουρα θα κηρύσει το takedown, θα περιμένει το Βλάση. Απ' την άλλη το Βλάση τον βλέπουμε να προσπαθεί. Συνήθεια για guard pulling. Τη μάχη για τον ξαφνικό θάνατο, ο πρώτος που θα πάρει τον πόντο, είπαμε. Θα είναι και ο νικητής του μάτς. Εμένα στα πρώτα 15 λεπτά που τους είδατε, στο 10 λεπτό no points και στο 5 λεπτό με τους πόντους, μου φαίνονται λίγο εισάξιοι οι αθλητές. Δεν έχουν τρομερή διαφορά. Στημένοι στο όρθιο, καλές άμυνες. Guard pull από το Βλάση. Το guard pulling δεν είναι τίποτα. Πρέπει κάποιος να ανοίξει, να περάσει τον guard, την guard, να βγάλει, να βγει από την guard και να πάει σε κάποιο πέρασμα για να μετρήσει πόντους. Ψηλά ο Σερδές, το κατεβάζει ο Βλάσης, απόπειρες για... Τώρα έχουμε ένα overhook, ίσως να δούμε κάποια απόπειρα για να τρίγωνε, ελευθερώνει το Σερδές. Φλάουερ σου είπα από πειρά για το Βλάση. Θα μπορούσε να προσπαθεί για κάποιο σουπάκι. Ξανά από πειρά το Βλάση. Σερβές καθυλώνει. Ένα λεπτό ακόμα στο ξεχνικό θάνατο, ένα λεπτό και 20 δευτερόλεπτα για την ακρίβεια. Προσπαθεί να δες μια πιο ψηλή γκάρντ ο Βλάσης. Σερβές απόπειρα. Σπάστη μπουλγκάρντ, ποστάρει ωραία. 50 δευτερόλεπτα, αν κάποια κίνηση είναι να γίνει, θα πρέπει να γίνει τώρα και από τους δύο. Εάν το μάτς λήξει, πάει στην απόφαση ή βγαίνει σε κανένα. Απόφαση διαιτητή νομίζω, ναι. Θεωρώ πως αν συνεχίσει έτσι το παιχνίδι, το μάτς θα πάει στο Βλάση λόγω εξαιρετικότητας. Βλέπουμε μια κιμούρα πάλι, ένα κιμούρα attempt, για να δούμε. Ναι, έχει πιο πολλές επιθέσεις. Για να δούμε, δεν τα καταφέρνει. 20 δευτερόλεπτα. Προσπαθεί πάλι ο Βλάσης. Συνεχίζει, για να δούμε. Θα την πάρει την Κιμούρα, για να δούμε. Θα πάρει το sweep, σίγουρα. Παίρνει το sweep. Τελείωσε το match. Πήρε το sweep, πήρε το top position. Κέρδισε το match. Νικητής Παναγιώτης Βλάσης. Ήταν εμπόμενο, ήταν πιο δραστήριος, πιο επιθετικός. Τα κατάφερε, είχε πολλές απόπειρες. Κατάφερε τελικά με την Κιμούρα να πάρει το σουμπάκι και να εξασφαλίσει την νίκη. Ωραίο ξεκίνημα για τον αγώνα της main κάρτας. Ο Παναγιώτης ο Βλάσης, πρόεδρος του MTF, Άτος. Νικητής στο ξαφνικό θάνατο στα τελευταία δευτερόλεπτα του τριλέπτου. Κατάφερε και σκόραρε πόντους απέναντι στον αντιπαλό του. Ωραίος αγώνας. Τι ακολουθεί? Ακολουθεί κάρτα
από με έναν αθλητή από τη Ρόδο με και έναν αθλητή από τα Χανιά του Studio Flow. Γιάννης Ευστρατίου με τον Στεφανίδη τον Γιώργο.